Με λένε Σέργιο Φενερίδη. Σήμερα πετύχατε την νίκη με πολλά γκολ. Εσύ πώς το έζησες? Καταρχήν ήταν... Παίζαμε μια δυνατή ομάδα, πιο αδυνατή από εμάς. Σίγουρα μπορούσαμε και παραπάνω, είχαμε πολλά λάθη, αλλά τα απολαύσαμε. Όσο αφορά εσένα, τι θυμάσαι από το σημερινό παιχνίδι, τι έκανες, που είσαι ευχαριστημένος? Θυμάμαι τη στιγμή, τις στιγμές βασικά, που έδωσα την πάσα στο συμπαίχτη μου για να βάλει γκολ. Εσύ έβαλες κάποιον γκολ? Ναι, έβαλα. Ήταν ένα εύκολο γκολ, δεν με μαρκάρε κανένας για να με δυσκολέψει να το βάλω, αλλά μπορέσα και το έβαλα. Όσο αφορά εσένα, ποια πλεονεκτήματα θεωρείς ότι έχεις στο παιχνίδι σου και πού θα ήθελες να βελτιωθείς φέτος? Τα σημεία μου τα δυνατά είναι το σώμα μου, η ταχύτητα και η τεχνική με την μπάλα και αυτό που θέλω να βελτιώσω είναι γενικά το άγχος μου, επειδή έχω πολύ άγχος στα παιχνίδια, προσπαθώ να το αντιμετωπίσω. Είσαι πιο ψύχρεμος στις κινήσεις. Τι, ήθελα να μου περιγράψεις λίγο πώς, τι μαθαίνετε ως τώρα, πώς λειτουργεί στην προπόνηση. Στην προπόνηση λειτουργούμε με έναν τρόπο όπως δουλεύει και η πρώτη ομάδα, λόγω του προπονητή μας που έζησε μια εμπειρία στο ΑΠΟΕΛ και εύχομαι και εγώ να φτάσω σε αυτό το επίπεδο που φτάσε και αυτός και παραπάνω. Εσύ τι θες να αγωνίζεσαι? Αγωνίζομαι αριστερό μπακ και αριστερό στόπερ. Και η ομάδα σου στο... Η ομάδα σου ποια είναι, γενικά ποιαν υποστηρίζεις, ποιαν ομάδα υποστηρίζεις? Υποστηρίζω την Liverpool, αλλά παραπάνω την Barcelona. Στην Κύπρο, ΑΠΟΕΛ. Στην Κύπρο, ΑΠΟΕΛ, ναι. Πώς το βλέπεις με τον όμιλο του Champions League, πώς μπορεί να πάει το ΑΠΟΕΛ φέτος? Μπορεί να διεκδικήσει κάτι? Το να διεκδικήσει είναι πολύ δύσκολο. Την τρίτη θέση. Την τρίτη θέση και αυτό είναι δύσκολο, αλλά ελπίζω να προσπαθήσει και με τη δουλειά τους τουλάχιστον να έρθουν τρίτη. Και αγαπημένος παίχτης από ελ? Αγαπημένος μου παίχτης είναι ο Νικόλας Ιωάννου.